Αλληλούια. Αλήθεια λέει ο αδερφός. Εμείς, εγώ και η οικογένειά μου και οι φυσιώτες είμαστε. Αλληλούια. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί, αδερφοί μου, δεν είναι εύκολο όταν σε καλεί ο Κύριος να πας κάπου για το έργο να αποχωριστείς, αδέρφια, την οικογένειά σου. Δεν είναι εύκολο. Όταν φεύγει το παιδί σου για σπουδές μακριά από το σπίτι ή πάει σε κάποια άλλη χώρα να δουλέψει, δεν είναι εύκολο. Ενώ τον είχες κοντά, τους είχες κοντά, τώρα είναι λίγο μακριά. Βεβαίως τα πράγματα πλέον με τις συγκοινωνίες και όλα αυτά τα που υπάρχουν, μπορούμε πιο εύκολα να μετακινούμεθα και να βλεπόμαστε. Ο Θεός βέβαια ενεργεί με θαυμαστό τρόπο και εμείς δεν πρέπει να βολευτούμε και να βολευόμαστε, αλλά πάντοτε να ζητάμε το θέλημα του Κυρίου, ποιο είναι το αγαθόν, το ευάριστον και το τέλειο. Είναι δύσκολο βέβαια, αυτό, ευχαριστώ. Είναι δύσκολο βέβαια να αποχωριστείς μία εκκλησία, αλλά ο Κύριος δίνει τη δύναμη να εργαστείς με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, δόξα στον Θεό. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και εγώ περιμένω, αδελφοί μου, και πιστεύω και όλοι μας, σημεία θαυμάσια, τεράστια, από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί ο Κύριος να δημιουργεί μία εκκλησία και να φύγει απαρατήρητη. Όχι. Θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Αμήν. Έχετε την αγάπη από τα αδέρφια από την εκκλησία της Γλυφάδας. Και εκεί είμαστε μια μικρή εκκλησία, αγωνιζόμαστε. Να προσεύχεστε και για τον αδερφό τον Βασίλη, γιατί έπαθε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα για αυτός, το σόλο. Αλλά είναι καλά, δόξα στον Κύριο. Όποιος έρχεται εκεί παθαίνει καρδιά. Είναι δύσκολο το έργο, αδέρφια, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Αφιέρωση θέλει να δώσουμε όλη μας την καρδιά και να εργαστούμε και να υπηρετήσουμε. Δόξα στον Κύριο. Να ανοίξουμε στη σελίδα 1012. Είναι η επιστολή προς Κορινθίους Α. Το θήτα κεφάλαιο. Θήτα κεφάλαιο, το 9 κεφάλαιο και από το 1 εδάφιο. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδον τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον ημών, δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν δεν είμαι εις άλλους Αποστόλους, εις άλλους Απόστολος, αλλά εις εσάς τουλάχιστον είμαι, διότι εις φραγής της Αποστολής μου, σεις είστε εν Κυρίω. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς με είναι αυτή. Μη δεν έχουμε εξουσία να φάγομεν και να πιόμεν, μη δεν έχουμε εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφή γυναίκα, ως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς, ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμεθα, τις ποτέ εγκρατεύει με ίδια αυτού έξοδα, τις φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού, ή τις πειμένει πίμνιο και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πυμνίου, μήπως κατά άνθρωπο λαλώ ταύτα, ή δε λέγει ταύτα και ο νόμος, διότι εν τον νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένο, δεν θέλησε φράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος, μήπως μέλει το Θεό περί των βοών, ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι δι' ημάς εγγράφει ότι ο αρωτρίων με ελπίδα πρέπει να αρωτριά και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπείραμε εις εσάς τα πνευματικά,
Μέγα είναι εάν εμείς στερήσουμε τα σαρκικά σας. Εάν άλλη μετέχωση της εφημάς εξουσίας δεν πρέπει μάλλον εμείς, αλλά δεν μεταχειρίστημεν την εξουσία ταύτη, αλλά υποφέρομεν πάντα για να μην προξενήσουμεν εμπόδιο, τι εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγουσι, οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριο μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν σημερίδιο. Ούτω και ο Κύριος διέταξε οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ ουδέν τούτον μεταχειρίστην, ουδέ έγραψα τάφε για να γίνει ούτω εις εμέ, διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον, παρά να μεταωσιτείς το καύχημά μου. Διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι εις εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ. Ουέ δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Επειδή εάν κάνω τούτο εκουσίως, έχω μισθό. Εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεπιστευμένος οικονομία. Τι λοιπόν είναι ο μισθός μου, το να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού, για τις κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου με το Ευαγγελίο. Μέχρι εκεί, αδερφιά. Πολλές φορές ο Κύριος σηκώνει ανθρώπους μέσα από το λαό του για να τους χρησιμοποιήσει για κάποιο ιδιαίτερο έργο και όχι γιατί είναι καλύτεροι ή έχουν κάποιο προνόμιο μεγαλύτερο από κάποιον άλλον, αλλά βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και με αυτή την καρδιά θέλει να εργαστεί. Έτσι ο Κύριος, καθώς και ο Δαβίδ, δεν είχε την ίδια καρδιά με τον Σαούλ και η διαφορά είναι αυτές οι δύο καρδιές, ότι ο Σαούλ δεν μετανοούσε, αλλά ο Δαβίδ είχε τέτοια καρδιά, εκγεννητής φαίνεται, και ίσως και την εργάστηκε, γιατί πρέπει να εργαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτά τα οποία μας χαρίζει ο Κύριος. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε, να τα εγκαταλείπουμε, είτε πνευματικό είναι, είτε κάποιο χάρισμα το οποίο σου έχει δώσει να κάνεις και να βοηθάς, να υπηρετείς. Έτσι διαλέγει ο Κύριος ανθρώπους που να είναι κατά την καρδία του. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι άνθρωποι παραδεδομένοι πλέον στα χέρια του Κυρίου και είναι εύχριστα εργαλεία για να μπορέσει ο Κύριος να τα πλάσει, γιατί χρειάζεται να τα φτιάξει, να τα αναδημιουργήσει και με αυτόν τον τρόπο το εργαλείο να είναι 100% προς τον χρήστη έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό ο Κύριος, αδελφοί μου, δεν κοιτάει ούτε σοφούς με την ανθρώπινη σοφία, αλλά ούτε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και σπουδαγμένοι. Βέβαια και αυτοί μπορεί, αν έχουν όμως την ίδια καρδιά. Δεν κοιτάει ο Κύριος το επίπεδο της μόρφωσης, γιατί ο Κύριος μορφώνει τον άνθρωπο. Μας μόρφωσε ο Κύριος, αδελφοί μου. Και μας μορφώνει μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί ανοίγει τη διάνοια του ανθρώπου και την καρδιά και καταλαβαίνει το έργο του Κυρίου. Πώς πρέπει να ενεργεί και πώς πρέπει να εργάζεται. Έτσι ο Κύριος πιάνει αυτούς τους ανθρώπους και αρχίζει και τους χρησιμοποιεί. Τους μεγαλώνει πνευματικά με τα λάθη τους και με τα ελαττώματά τους. Αλλά, αδερφοί μου, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει να μετανοεί. Αν δεν είναι από το Θεό και τον έχει βάλει κάποιος άνθρωπος, αυτό θα φανεί στην πορεία. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, είναι μάλλον πολύ λυπηρό να σε διαλέγει ο Κύριος, να θέλει να σε χρησιμοποιήσει, να σε κάνει ένα εύχριστο εργαλείο, να είσαι, αλλά στο τέλος εσύ να μην αξιοποιήσεις αυτό το οποίο σου έχει δώσει ο Θεός. Και αυτός πάλι, και έχουμε δει και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπους, ενώ είχαν θέση η οποία ο Θεός τους είχε βάλει, δεν λειτουργήσαν με τρόπο σοφό και συνετό να μπορέσουν να γίνουν αυτοί οι οποίοι θα πράξουν το θέλημα του Θεού.
Γι' αυτό ήρθε και ο Χριστός εδώ. Όχι να κάνει το δικό του θέλημα, αλλά να κάνει το θέλημα του πέψαντός με λέει. Ό,τι μου δείχνει ο Πατέρας, εγώ πράττω. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Να ανοίξει το μυαλό μας, ώστε αδελφοί μου να καταλάβουμε τελικά τι θέλει ο Κύριος από μας. Και πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί ο Κύριος έχει δώσει ένα έργο. Και ρωτώ, ποιο είναι το έργο που σου έχει πει ο Κύριος να κάνεις? Σε κάποιους ίσως το έχει πει, το έχουν καταλάβει, το εργάζονται ίσως, άλλο, σε άλλους ενώ προσπαθεί να τους το δείξει δεν είναι σε θέση να καταλάβουν το θέλημα του Κυρίου, να ακούσουν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, και άλλοι αδιαφορούν τελείως για να εργαστούν έτσι όπως πρέπει. Μεγαλώνει πνευματικά, του δίνει ο Κύριος χαρίσματα και δημιουργείται το έργο, αδελφοί μου. Μέσα από έναν άνθρωπο ξεκινάει. Πάντου χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο, έτσι όπως χρησιμοποίησε τον Μωυσή, τον Αβραάμ, τον Μωυσή. Έβγαλε ο Μωυσής έξω το λαό από την Αίγυπτο και πλέον την οδηγεί για τον προορισμό. Ποιος είναι ο προορισμός? Είναι η γη της επαγγελίας, την οποία έχει υποσχεθεί. Και ο Κύριος υπόσχεται και μας έχει υποσχεθεί πάρα πολλά, αδελφοί μου, από τότε που ξεκινήσαμε και ήρθαμε στην Εκκλησία και λειτουργεί το Πνεύμα του Άγιου, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά από τις άλλες εκκλησίες είναι, όχι γιατί δεν είναι ίσως καλοί χριστιανοί, όλοι είναι. Προσπαθούν και είναι στην προσπάθειά τους και ούτε τους κατηγορώ τους ανθρώπους, γιατί και στη δουλειά μου που βρίσκομαι έχουν έρθει όλα τα δόγματα και έχω συζητήσει χωρίς να γνωρίζουν σε ποιο δόγμα πηγαίνω, αδελφοί μου, και δεν είναι και το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι το Ευαγγέλιο. Και βλέπω όμως την προσπάθειά τους, αυτό που κάνουν, και το λέω μπράβο κιόλας. Τώρα είναι η νηστεία, η Ορθόδοξη Εκκλησία που κάνει. Όποιος κάνει αυτή την 40ήμερη νηστεία με αυτόν τον τρόπο που την κάνει, μπράβο του. Σημαίνει ότι αγαπά τον Κύριο. Σημαίνει ότι κάτι έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Ίσως και πράγματι είναι λαθασμένος ο τρόπος. Δεν έχει απόλυτη σημασία, καμία σημασία ενώπιον του Θεού. Βλέπει αυτό το οποίο ξέρει, αδελφοί μου. Εμείς τώρα είμαστε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και μας έχει ελευθερώσει ο Κύριος από όλα αυτά, από την ειδωλολατρία, από όλα αυτά τα οποία, από την ιεροσύνη, από αυτές τις εξομολογήσεις, το αν θα πρέπει να πάρεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου και πρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα για να πάρεις το σώμα και το... Εμάς μας έχει ελευθερώσει ο Κύριος από αυτά. Μας έχει ανεβάσει σε ένα σκαλοπάτι πνευματικό ανώτερο και ο άνθρωπος τι κάνει τώρα? Εάν θέλει, θέλει να προσπαθήσει να πλησιάσει τον Θεό λίγο περισσότερο. Όσο τον πλησιάζεις, τόσο περισσότερο βλέπεις τις αδυναμίες σου και τις ελλείψεις σου. Όχι τις αδυναμίες των άλλων, ούτε και τις ελλείψεις των άλλων. Οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι εσύ πώς πρέπει να σταθείς και πόσο θέλεις και θέλουμε να πλησιάσουμε τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί μου. Πλησιάζεις περισσότερο τον Κύριο? Βρίσκεσαι σε μια εκκλησία? Είναι αυτή η εκκλησία. Μπορεί να έρθει μια άλλη εκκλησία η οποία να πλησιάζει ακόμα περισσότερο και εμείς να είμαστε εδώ ακόμη. Και να βλέπεις αυτούς να είναι ακόμη καλύτεροι. Ακόμη καλύτεροι. Πού? Στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Γιατί ήρθαμε εδώ? Εδώ ήρθαμε μόνο να ακούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου? Ήρθα εδώ για να γίνω ποιμένας? Ήρθα εδώ να γίνω πρεσβύτερος, διάκονος? Ήρθα εδώ να αγιαστώ? Ήρθα εδώ να καθαριστώ? Ήρθα εδώ να ακούσω τις διακονίες? Γιατί πέρα από το γάλα, χρειαζόμαστε και το γάλα για τους καινούριους, αλλά από εκεί και πέρα όμως, αδελφοί μου, θα πρέπει να φάμε και τη στερεά τροφή. Για ποιο λόγο? Να μπορέσεις να πλησιάσεις το Θεό, το Χριστό, ακόμα περισσότερο. Για ποιο λόγο? Να δεις τα ελαττώματά σου και να τα κόβεις τα ελαττώματά σου, γιατί έχουμε ένα σωρό ελαττώματα. Ο χαρακτήρας μας προβληματικός. Έχω κοντά 28 χρόνια στον Κύριο και είμαι ελαττωματικός, ακόμα νευριάζω. Καταλαβαίνετε αυτό?
κάτι μου λέει ο άλλος και με πειράζει ο άλλος και αμέσως φουντώνω, που θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτό μέσα μου πλέον, θα έπρεπε να το εργαστώ. Αλλά έτσι όμως, όπως και να έχει, το έχω καταλάβει, το καταδικάζω και λέω, Κύριε, κάνε με έναν όπως ήταν και ο Μωυσής, ο πιο πράης άνθρωπος όλου του κόσμου, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους, αδερφοί μου, εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Με εργάζονται, γιατί όταν είσαι πραής, σημαίνει ότι ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν σου κάνουν, δεν το αντιμετωπίζεις με σκληρότητα, αλλά με προσευχή, αδελφοί μου. Ξεχωρίζεις πράγματα, αρχίζεις και καταλαβαίνεις που μπορεί μέσα στην επίθεση του άλλου που έρχεται και σου επιτίθεται να καταλάβεις πράγματα, τα λάθη σου ακόμη και με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε τι ωραίο είναι να σε λιδωρούν. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Δηλαδή πολλές φορές ήρθε αντιμέτωπος με τους γραμματείς, με τους φαρισαίους, αλλά ποτέ δεν αντέδρασε με έναν τρόπο άσχημο και κακό, αλλά προσπερνούσε, αδελφοί μου, από ανάμεσά τους. Γιατί, για να περάσει όπου περνάγει η μυρωδιά του Θεού, είχε ένα στόχο, αδελφοί μου, και ο στόχος είναι όχι να εκνευριζόμαστε, όχι να βλέπουμε τώρα πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά ή κάποιον ο οποίος μπορεί να σε σκανδαλίζει και να μέσα σου να φλέγεσαι και να θυμώνεις. Γιατί να θυμώνεις? Άρα σημαίνει ότι ακόμα είμαστε νήπια. Δεν έχω αρχίσει να τρώω τη στερεά τροφή ώστε να πλησιάζω το Θεό, να γνωρίζω εγώ τα δικά μου ελαττώματα. Γιατί ο λόγος του Θεού τι λέει? Πας και βλέπεις το ξυλάριον του αδερφού σου, ενώ το δοκάρι που έχει στο εντοφθαλμό σου δεν το βλέπεις. Και έτσι είναι ακριβώς, αδελφοί μου. Έχουμε μάθει, και αυτό είναι ένα κουσούρι, ένα σαρκικό κουσούρι, το οποίο το κουβαλάμε και το κουβαλάμε και πολλές φορές το πετάμε, αλλά πάλι το ξαναπιάνουμε. Ένα κουσούρι που καταδικάζουμε τους άλλους εύκολα, ενώ τον εαυτό μας το συγχωρούμε πολύ ευκολότερα. Ξέρετε τι είναι να κάνεις, ξέρετε, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εκεί που είσαι στο σπίτι, σπάς ένα πιάτο, σπάς ένα ποτήρι, σπάς και αυτά. Ο ίδιος, μου πέσε το σπάστα το μαζεύω, δεν σε μαλώνει κανένας. Ούτε η γυναίκα σου σε μαλώνει, ούτε τα παιδιά, κανένας, ούτε τον εαυτό σου μαλώνεις. Όταν το παιδί σου όμως σπάσει κάτι, τι έκανες εκεί, τι κάνεις, δεν προσέχεις? Και στο έχω πει χίλιες φορές, στο είπα, πρόσεχε. Καταλαβαίνετε τώρα, αμέσως να έρθουμε σε μια εχθρικότητα απέναντι στον άλλον, που εγώ ίδιος το έχω κάνει 100 φορές. Αυτό είναι, αδερφοί μου. Άρα ο εργάτης, ο δούλος του Θεού, όταν ο Κύριος τον πιάσει και υποταχθεί, αυτό είναι περισσότερο. Ό,τι του πει ο Κύριος, να πει αμήν. Σαμουήλ, αδερφοί μου, δεν γνώριζε τη φωνή, ήταν μικρό παιδάκι. Σαμουήλ, Σαμουήλ, του φωνάζει το Πνεύμα του Θεού, ο Θεός. Τι θέλει? Ξυπνάει ο Σαμουήλ, πηγαίνει στον Ηλί. Ο Ηλί τυφλωμένος, σε μεγάλη ηλικία, ο άνθρωπος κοιμόταν εκεί. Με φώναξες, Κύριε? Δεν σε φώναξα. Πήγαινε κοιμήσου. Πάει, κοιμάται. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Ξαναξυπνάει ο Σαμουήλ, γιατί είναι φωνή Θεού. Και όταν γίνεται την πρώτη φορά δεν την ακούς. Τη δεύτερη, εμείς που τη γνωρίζουμε, τη δεύτερη φορά που έρχεται ο Κύριος. Ξέρετε, πολλές φορές κοιμάμαι και έρχεται το Πνεύμα του Άγιου και με ξυπνάει για προσευχή. Ξυπνά. Ξυπνάω ξαφνικά, ενώ είμαι πτώμα, είμαι κουρασμένος και δεν σηκώνομαι, γυρνάω από το άλλο πλευρό. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Και δεν είναι μόνο να πάω στο έργο, να κηρύξω, να πάω σε κάποια άλλη εκκλησία, ακόμα και στην επαρχία και οπουδήποτε να υπηρετήσω. Υπάρχει και το άλλο έργο, σε ξυπνάει ο Κύριος για προσευχή, είτε για τον εαυτό σου, είτε για την οικογένειά σου, είτε για κάποιον που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη. Και ενώ ο Κύριος σε ξυπνάει γιατί θέλει να σε χρησιμοποιήσει, εγώ μία φορά έγινε, δεύτερη φορά έγινε, τρίτη φορά, μετά με παράτησε ο Κύριος.
Ποτέ δεν μου ξαναέκανε έτσι με το χέρι του αδελφή μου να ξυπνήσω και να προσευχηθώ και να γονατίσω. Ένα μικρό παράδειγμα που είναι και σοβαρό πολύ αυτό, αδελφοί μου, για μας, τους πνευματικούς, υποτίθεται. Μπορούμε να υπηρετήσουμε με έναν τρόπο που ίσως τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν έχουμε δώσει ενδιαφέρον. Και βλέπεις έναν απλό αδερφό, ο οποίος είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και αρχίζει και τον χρησιμοποιεί, και αυτούς στο τέλος ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει. Απλούς ανθρώπους, δηλαδή απλές καρδιές, το να υπακούν το λόγο του Κυρίου. Και ξέρετε τι ωραίο είναι όταν ο Σαμουήλ και του είπε ο Ηλί, αν σε ξαναφωνάξει, πες του, ιδού εγώ Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Αυτό θέλει ο Κύριος. Τι θέλεις Κύριε να κάνω. Και του λέει, αν τον χρησιμοποιήσει, θα τον κάνει προφήτη. Αδελφοί μου, ένας από τους δυνατότερους προφήτες, ο Σαμουήλ, από μια γυναίκα στήρα που γεννήθηκε. Αυτή η γυναίκα δεν εγκατέλειψε ποτέ το πόστο της. Όταν ήταν η σειρά του άντρα της να πάει να ιερατεύσει, πήγαινε μαζί εκεί. Δεν εγκατέλειψε ποτέ τη θέση της. Πήγαινε το αίτημά της ενώπιον του Κυρίου και πάντοτε αυτό είχε μέσα. Και εγκαταλείπουμε τον αγώνα, αδελφοί μου. Γίνεται ένας αγώνας πνευματικός. Και λέω, προσωπικό αγώνα έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου? Έχω κάνει ή έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό? Πόσος καιρός έχει περάσει να κάνουμε πνευματικό? Νηστείες και προσευχές για μένα. Για μένα. Να έρθω ενώπιον του Κυρίου. Να καθαρίσει η καρδιά μου. Να βλέπω με διαφορετικό μάτι. Να σκέφτομαι με διαφορετικό τρόπο. Να εργάζομαι με διαφορετικό τρόπο, αδελφοί μου, γιατί ένα μήνυμα που μου έδωσε ο Κύριος, η αγάπη μαζί είναι και η αλήθεια. Και η αλήθεια χωρίς την αγάπη δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Άρα ο άνθρωπος πρέπει, αυτός που αγαπάει, να λέει την αλήθεια. Και αυτός που λέει αλήθεια, αγαπάει. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να είναι καλά. Και έρχεται τώρα ο εργάτης, ο δούλος του Θεού, καθώς ο Κύριος τον χρησιμοποιεί και το Πνεύμα του Κύριου και ξεκινάει και εργάζεται ψυχές. Και τώρα είναι αποφασισμένος αυτός ο άνθρωπος τι να κάνει, να υπηρετήσει αυτές τις ψυχές. Και αυτές οι ψυχές μεγαλώνουν πνευματικά και καθώς εδώ η επιστολή προς Κορινθίους ήταν μια επιστολή που μέσα, αδερφοί μου, ενώ την ίδρυσε ο Κύριος, μέσα σε λίγο καιρό διχόνοιες, ακαταστασίες, ελληνικές φιλοσοφίες για το γάμο, πολλά πράγματα, για την Ανάσταση λέγανε, διδασκαλίες πολλές. Και ενώ τη δημιούργησε ο Απόστολος Παύλος αυτή την εκκλησία, αυτοί οι ίδιοι οι αδελφοί αρχίζαν και αμφισβητούσαν τη διακονία του. Αρχίζαν και αμφισβητούσαν το έργο το οποίο είχε κάνει. Και έρχεται τώρα με παράπονο ο Απόστολος Παύλος να πει, δεν είμαι εγώ Απόστολος. Δεν είμαι εγώ Απόστολος. Δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδον τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον ημών. Εγώ δεν σας τα είπα αυτά? Ότι εγώ ήμουν ο διώκτης της εκκλησίας. Εγώ που δίωκα τους χριστιανούς, τους έκλεινα και τους βασάνιζα μέσα στις φυλακές. Εγώ δεν ήμουν αυτός. Εγώ δεν σας τα είχα ομολογήσει αυτά. Εσείς πώς λέτε τώρα ότι εγώ δεν είμαι Απόστολος? Δεν είδον τον Ιησού Χριστό. Δεν είσαι εσύ στο έργο μου εν Κυρίω? Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, εις άλλους Απόστολους, εάν νομίζετε εσείς ότι εγώ δεν έχω κάνει άλλο έργο εκτός από αυτό, εις εσάς όμως είμαι. Και πολλές φορές μεγαλώνοντας η ψυχή, μεγαλώνοντας αυτός ο οποίος έχει κουραστεί, έχει αγρυπνήσει στις προσευχές, τον έχει διδάξει, έχει μεγαλώσει πνευματικά αυτός ο άνθρωπος. Αυτή, ο μικρό γιώτα, η πολύ. Γιατί ένας εργάτης δεν μένει με μια ψυχή. Όταν το χρησιμοποιεί ο Κύριος, αρχίζει και του δίνει ψυχές. Είναι επιμελής, τότε θα του δώσει και περισσότερες ψυχές. Για να τις οδηγήσει πού περισσότερο? Στον Χριστό, στον Κύριο. Να δουν τον Χριστό ακόμα πιο κοντά. Και αυτός ο δούλος, αυτός ο εργάτης δεν λέει ψέματα. Αγαπάει με αλήθεια. Και αποδεικνύεται η αλήθεια με την αγάπη του.
Γιατί αν αυτά έχουν τόσο τρομερή δύναμη που αν ο άνθρωπος αποδεχτεί την αγάπη και την αλήθεια, θα γίνει η πλήρης μεταμόρφωση της ψυχής και θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα το πώς πρέπει να περπατήσει αυτός ο άνθρωπος σε αυτόν τον στενό και τον τεθλιμμένο δρόμο. Γιατί δεν είναι εύκολος, ευρύχωρη οδός υπάρχει, μάλιστα σε εκκλησίες πολλές που μπορούν να είναι γεμάτες οι εκκλησίες, να δοξάζουν, ακόμα να ακούν προφητείες, να ακούμε, ξέρω εγώ, ύμνο σε πνεύματι, αλλά να γίνεται η αμαρτία αμαρτία όμως. Μα πώς γίνεται αυτό, μπορεί να γίνει αυτό, πώς δεν γίνεται, γιατί ο Κύριος είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα αυτού. Δεν τα παίρνει ο Κύριος πίσω, αδελφοί μου. Ας σου δώσει ένα χάρισμα, εάν έρθει η ώρα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Δεν σημαίνει, γιατί μας λέει ο λόγος του Κυρίου, εκείνη την ημέρα θα έρθουν πολλοί και θα χτυπήσουν την πόρτα. Και θα πούν, Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στις πλατείες, δεν εκηρύξαμε, δεν εξεβάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε τόσα πολλά και μάλιστα είχαν γεμίσει και οι εκκλησίες μας και γινόταν ευλογία και είδαμε και θεραπείες. Δεν τα είδαμε όλα αυτά. Τώρα εσύ πώς μας κλείνεις την πόρτα? Πώς σου κλείνω? Γιατί μπέρδεψες το χάρισμα του Κυρίου με τον αγιασμό σου. Αυτό μπέρδεψες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις και τι καυγάζε ως μιλαβόν? Τι είναι αυτό το οποίο έχεις? Δεν είναι δικό σου, δεν είναι δικό μας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο ενεργεί, αδελφοί μου. Εγώ τι πρέπει, τι με καλεί ο Κύριος να κάνω? Να αγιαστώ. Και πρέπει να πετάξω εγώ πράγματα από την καμπούρα μου. Αλληλούια. Από πάνω μου, αδελφοί μου, να τα πετάξω εγώ. Όταν ο δούλος του Θεού μιλάει με αγάπη, δείχνει αγάπη και μιλάει με αλήθεια και αποδεχτεί αυτό η ψυχή, οι ψυχές, τότε αυτόματα ο άνθρωπος αυτός μεταμορφώνεται, αδελφοί μου. Και μεταμορφώνεται, γιατί το μεταμορφώνει ο δούλος του Θεού? Μεταμορφώνεται γιατί υπακούει στο Λόγο του Θεού, αδελφοί μου. Δεν είναι ο άνθρωπος που μεταμορφώνει. Ο Λόγος μεταμορφώνει τον άνθρωπο όταν εγώ τον δεχτώ στη ζωή μου. Και όταν τον δεχτώ στη ζωή μου, τότε αρχίζω και πλησιάζω περισσότερο τον Θεό. Και έρχονται τώρα αυτές οι ψυχές να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν. Ξαφνικά νομίζουν ότι και τα ξέρουν όλα. Και μπορεί ο ποιμένας εκεί και οι εργάτες να το χρήσουν και, και περεσβύτερο και διάκονο και να μην μπορέσει αυτός, αυτοί να διαχειριστούν αυτή την αξία, αδέλφια μου, αλληλούια. Να μην μπορούν να διαχειριστούν αυτή την αξία, γιατί ό,τι βαθμό πνευματικό παίρνεις τόσο περισσότερο δούλος γίνεσαι, αλληλούια. Ενώ εμείς τώρα τα έχουμε ανατρέψει διαφορετικά. Όλα θέλουν να μας υπηρετούν. Γιατί είπε ο Κύριος, εγώ δεν ήρθα να με υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσω, αδελφοί μου. Κανένας δεν δέχτηκε, κανέναν δεν δέχτηκε να τον υπηρετήσουν. Αλληλούια. Το διοικώνουν, λέει, υπό τον υπαρχόντων αυτού. Αυτόν. Έβαζαν εκεί. Και καλό είναι να βάζουμε, αδελφοί μου, στο έργο του Κυρίου, να μην τσιγκουνευόμαστε, να βάζουμε στο έργο του Κυρίου. Αλληλούια. Και τώρα ο Κύριος μας χάρισε ένα οικόπεδο και να βάλετε και εσείς το χέρι στην τσέπη να μας βοηθήσετε να χτίσουμε την καινούργια εκκλησία. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Έτσι. Πρώτα ο Θεός, μόλις τακτοποιηθούν κάποια χαρτιά. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος ξεκινάει έργο. Μα τώρα έρχεται ο Κύριος, τι θα κάνουμε? Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αδελφοί μου. Αλληλούια. Αυτό που πρέπει. Να υπηρετήσουμε με τη χάρη του και το έλεος του. Άρα αυτή η ψυχή, καθώς μεγαλώνει, οι ψυχές αρχίζουν τώρα και βλέπουν διαφορετικά τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους. Τι θα μας πει τώρα? Δεν είναι έτσι, γιατί έχει αρχίσει και ανοίγει άλλα βιβλία, μελετά άλλα βιβλία, βλέπει άλλες διδασκαλίες, ακούει και αποδέχεται άλλες διδασκαλίες. Γιατί? Γιατί το γαργαλάει το αυτή. Και επειδή αντί να τον πλησιάσει, ενώ ο ποιμένας του μιλάει με αλήθεια και με αγάπη, αυτός επειδή έχει στην καρδιά του άλλα πράγματα, δεν αποδέχεται και τον βλέπει διαφορετικά. Αυτό ακριβώς έπαθαν οι Κορίνθοι, αλλά και οι Γαλάτες, αδελφοί μου. Γιατί στους Γαλάτες λέει, τι σας σεβάσκανε?
Σας ματιαστήκατε με όλα αυτά. Αν σας κηρύξει άλλος το Ευαγγέλιο, που είχαν να περάσουν ψευτοδιδασκαλίες, αιρέσεις μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο λαό του Θεού. Και επεμβαίνει ο Κύριος, επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου. Και ξέρετε, όταν πάει να μπει μια ψευδοδιδασκαλία μέσα στην Εκκλησία και κάτι, ένα άλλο σύστημα μέσα στην Εκκλησία, τότε επεμβαίνει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο και ο δούλος του Θεού, οι δούλοι του Θεού, επεμβαίνουν, αδελφοί μου. Μα την ψυχούλα μήπως δεν μετανοεί, δεν μπορεί να επιστρέψει, δεν υποτάσσεται, δεν καταλαβαίνει. Έχει περηφανευτεί, άρα θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Και αυτά τα μέτρα πολλές φορές είναι σκληρά, γιατί επέτρεπαν οι Κορίνθιοι, αδερφοί μου, να υπάρχει πορνεία μέσα στην Εκκλησία. Που ούτε στον κόσμο, τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, αυτό δεν ονομάζεται, αυτό το πράγμα, φτιμιχία. Να εκβάλλεται, εγώ λέει, μπορεί να μην είμαι πάνω στο σώμα, αλλά είμαι παρόν στο πνεύμα. Τι εννοεί, ξέρετε τι εννοεί? Εννοεί έχουμε το ίδιο πνεύμα, έχουμε την ίδια διδασκαλία. Τι σας σεβάσκανε, τι έγινε, τυφλωθήκατε, αφήνετε την αμαρτία μέσα στον οίκο του Κυρίου? Δεν μιλάει πλέον το Πνεύμα το Άγιο, γιατί όταν, αδελφοί μου, υπάρχει αγιασμός, τότε αποκαλύπτονται και φανερώνεται όλα. Όλα τα φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακούσαμε προηγουμένως που μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Και καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ζωντανός ο Κύριος, είναι αληθινός. Προστατεύει τους Αγίους Του. Αλληλούια. Τους Αγίους Του, αυτοί που θέλουν τον αγιασμό, αυτοί που θέλουν την καθαρότητα. Και δεν υποτάσσεται, δεν γίνεται. Εκβάλλεται αυτό εκ μέσου σας. Βγάλτε τον έξω από εδώ. Μπας να τον παραδώσετε στο σατανά το σώμα του, μπας και μετανοήσει. Και ξέρετε, αδελφοί μου, τον πέταξαν έξω. Το ξέρετε ότι ήρθε αποκατάσταση. Επέστρεψε πίσω αυτός ο άνθρωπος μετανοημένος, αλληλούια. Γιατί όταν θα πράξουμε το θέλημα του Κύριου, δύο τινά υπάρχουν. Ή δεν θα γυρίσει ποτέ, τότε τον διέλυσε ο σατανάς, ο διάβολος, ή θα μετανοήσει και θα επιστρέψει πίσω πλέον μετανοημένος. Γιατί αυτό χρειάζεται, μετάνοια, επιστροφή, όλοι μας, αδελφοί μου. Να γυρίσουμε στις ρίζες μας, να γυρίσουμε δηλαδή από εκεί όπου ξεκινήσαμε, αδελφοί μου, με ζήλο στα πνευματικά, να ερχόμαστε εδώ, να ακούμε το Πνεύμα το Άγιο. Πόσα χαρίσματα υπάρχουν μες στην Εκκλησία. Αν σας πω πόσοι προφήτες είστε, σίγουρα είστε πάνω από 10 άτομα, 15. Μην σας πω ότι είστε όλοι. Έτσι λέω έναν αριθμό. Μία προφητεία ακούστηκε. Γιατί πλέον δεν έχω καταλάβει και δεν έχω εννοήσει αυτό. Τα έμαθα όλα. Τώρα μπορώ να διδάξω κι εγώ τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο και οποιονδήποτε. Και γίνεται ο άλλος πρεσβύτερος και αρχίζει τώρα να εξουδενεί ποιον. Τον ποιμένα του, τον ίδιο. Οι πρεσβύτεροι. Και ξέρετε, αδελφοί μου, είναι κακό να μαζεύονται ομάδες, ομαδίτσες και να κατακρίνουν κάποιον άλλον εργάτη. Δεν είναι καλό αυτό. Θα υπάρξει καταστροφή. Και πρέπει οι διχόνοιες, οι ακαταστασίες, οι έρηδες, αυτές όλες πρέπει να σβήσουν, γιατί καταστρέφεται το έργο του Κυρίου. Μα δεν τον βλέπεις. Τον ποιμένα δεν τον βλέπεις. Δεν βλέπεις ότι τα έχει χαμένα. Δεν τα έχει χαμένα. Πώς τα έχει χαμένα, αφού επιτρέπει ο Θεός και είναι εκεί σε αυτή τη θέση, δεν τα έχει χαμένα. Ο πρεσβύτερος δεν τα έχει χαμένα. Ο εργάτης του Θεού δεν τα έχει χαμένα. Μα δεν καταλαβαίνει, ο Θεός το επιτρέπει. Εσύ να καταλάβεις τελικά τι έργο κρύβεται πίσω από αυτό που εσύ νομίζεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φτιάχνεσαι, φτιάχνει η καρδιά σου. Και εγώ τώρα που νομίζω, και με εκπαίδευσε ο ποιμένας, με εκπαίδευσαν οι πρεσβύτεροι, οι καλοί πρεσβύτεροι, γιατί υπάρχουν και κακοί εργάτες και πρέπει να προσκολόμαστε στους κακούς εργάτες, στους αδιάφορους. Θα πω ότι είναι άνθρωποι κακοί με αυτή την έννοια, ενώ με την έννοια η αδιαφορία τους. Η αδιαφορία του εργάτη σκοτώνει ψυχές, αδελφιά μου. Η αδιαφορία του εργάτη. Ο εργάτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση του. Ο πρεσβύτερος πρέπει να βρίσκεται πού? Εκεί, στο μαξιλαράκι του, γιατί
όταν έγινε ακαταστασία στην πρώτη εκκλησία με τους Έλληνες εκεί και υπήρχε αυτή η προσωποληψία, τότε έρχεται ο Πέτρος να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και λέει δεν μπορεί να γίνεται, λέει, αυτό το πράγμα. Είχε διατάξει ο Κύριος διακόνους? Όχι. Αλλά με το Πνεύμα το Άγιο, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δημιουργήθηκαν οι διάκονοι. Με αυτόν τον τρόπο. Να εκλέξετε τώρα εσείς 7 διακόνους πλήρης πνεύματος και σοφίας. Και οι άνθρωποι δεν γίνονται οι διάκονοι, είτε οι πρεσβύτεροι, για να γίνεις πρεσβύτεροι, για να του δώσεις ένα ερέθισμα. Δεν δίνουμε ερεθίσματα εδώ πέρα, αλλά τι δίνουμε? Δίνουμε, αδελφοί μου, ούτε ευκαιρίες δίνουμε. Δεν υπάρχει ευκαιρία. Αλλά δίνουμε αυτό που τους αξίζει. Αλληλούια. Για να πάει μια εκκλησία καλά, θα πρέπει να λάβω σοβαρά αυτό το οποίο θέλω ή με καλεί ο Κύριος να κάνω. Αλλιώς να μείνω στη θέση μου. Ξέρετε, αυτό έτσι πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα, γιατί δεν ήρθαμε να παίξουμε. Εδώ μιλάμε για ψυχές. Εδώ μιλάμε για να οδηγήσουμε τις ψυχές, πού? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εγώ, ο Ανδρέας ο Τεντόπουλος, ο ποιμένας της Εκκλησίας ή ο πρεσβύτερος, ξέρω εγώ, να παίζω με την ψυχή, να διαφορώ δηλαδή για την ψυχή. Αυτός είναι ο κακός εργάτης. Κακός εργάτης. Άρα ο Κύριος, και τι ο κακός εργάτης κάνει, επειδή αντί να εργάζεται, περιεργάζεται, αρχίζω και τα βάζω με τον ποιμένα της Εκκλησίας. Με τον πρεσβύτερο που κοπιάζει και εργάζεται εκεί πέρα, έχει δώσει τη ζωή του αυτός και η οικογένειά του και τα βάζω μαζί του και γίνουμε αυτό, ενώ αυτός έχει διδάξει, αυτός σου δείξε πώς να περπατήσεις, αυτός ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος, ο δούλος του Θεού σου δείξε πώς να περπατήσεις, τι πρέπει να προσέξεις, ήρθε και προσευχήθηκε μαζί σου, έκλαψε μαζί σου. Και τώρα τον εξουθενείς και όχι μόνο αυτό, τον καταδικάζεις. Δεν πρέπει να είναι εκεί? Όχι, αδελφοί μου. Αυτά είναι λάθη τα οποία αν τα σκεφτόμαστε θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε και η καταστροφή αυτή, αδελφοί μου, εκδηλώνεται και είναι σαν τη γάγκρενα. Εξαπλώνεται. Το είδες εκείνο, το είδες το ένα, το είδες το άλλο. Αυτά θέλουν κόψιμο τώρα από την αρχή και δεν μπορεί να τα κόψει κανένας παρά μόνο εσύ ο ίδιος. Δεν μπορεί να τα κόψει κανένας αυτά. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση επιστροφής μετάνοιας. Ξέρετε τι μου κάνει περιέργεια, αδερφή μου? Μου κάνει περιέργεια ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ ήταν ο γιος του Δαβίδ. Ακούστε. Εις πάντα δε τον Ισραήλ δεν υπήρχε άνθρωπος ούτω θαυμαζόμενος, ακούστε, δια την ωραιότητα, λέει, αυτού, όσο Αβεσσαλόμ, από του ίχνους του ποδός αυτού έως της κορυφής αυτού δεν υπήρχε ένα αυτό ελάττωμα. Φανταστείτε την ομορφιά του, φανταστείτε το ύψος του, δεν υπήρχε από τα νύχια μέχρι την κορυφή του κεφαλιού ένα ελάττωμα. Δηλαδή θα τον έβλεπες και θα θαύμαζες και δεν θα μπορούσε κανένας να ξεκολλήσει τα μάτια του από αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός μεγάλωσε τώρα, έτσι, έχει γίνει άνδρας. Όμως ήρθε η ώρα, γιατί δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτό το οποίο είχε σαν εξουσία, γιατί ήταν ο γιος του βασιλιά, ο οποίος θα αναλάμβανε τη βασιλεία μετά τον Δαβίδ, αλλά και δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το οποίο του είχε χαρίσει ο Κύριος. Αυτή την ομορφιά. Την τέλεια ομορφιά. Και έρχεται μεγαλώνοντας να εναντιωθεί πού, αδελφοί μου? Να εναντιωθεί στον ίδιο του τον πατέρα. Και ξέρετε τι έκανε ο αθεόφοβος μεγαλώνοντας? Είχε έρθει σε μια ηλικία ο Δαβίδ. Μετά δε ταύτα ετοίμασεν εις αυτόν ο Αβεσσαλόμ αμάξας ύπους είσαι αυτόν, για να τρέχουσε έμπροσθεν αυτού. Και σηκώνεται, λέει, ο Αβεσσαλόμ το πρωί, ίστατο εις τα πλάγια της οδού της πύλης, και όποτε της έχουν διαφοράν τεινά, ήρχε το προς τον βασιλέα, διακρίσιν.
Τότε ο Αβεσσαλόμ εκάλλει αυτόν, επειδή δεν πήρε την απάντηση αυτή που θα ήθελε, προς αυτόν και έλεγε: «Εκ ποια πόλεως είσαι?» Ο δε απεκρίνεται: «Ο δούλος σου είναι εκ της δίνος φυλής του Ισραήλ». Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ: «Ιδέ, η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούων σε από μέρος του βασιλέως». Έλεγε προσέτει ο Αβεσσαλόμ: «Τις να με εδιόριζε κριτήν του τόπου, για να έρχεται προς εμέ πας, ως της έχει διαφορά η κρίση, για να δικαιώνω αυτόν, και όποτε της πλησίαζε», λέει, «για να προσκυνήσω σε αυτόν, ύπλωνε τα χέρια του αυτού, έπιανε αυτόν και εφίλε αυτόν». Προδοσία, στον ίδιο του τον πατέρα. Γιατί? Ενώ ο πατέρας του χάρισε τα πάντα, τον δίδαξε, του είπε πώς θα μπορέσει να βασιλεύσει κιόλας, αδελφοί μου, αυτός είδε διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί ακόμα να μην μου έχει δώσει τη βασιλεία ο πατέρας μου? Αυτός έχει φτάσει σε μια ηλικία τώρα, δεν μπορεί να κουνηθεί. Τι θα γίνει τώρα με αυτό? Μπορεί να περιμένει, αδελφοί μου. Τέτοιους ανθρώπους ο Κύριος, αδελφοί μου, τους απεχθάνεται. Ενώ τους έδωσε τα φόντα, ενώ θα μπορούσαν με αυτό που θα ήθελε ο Θεός μαζί τους να γίνει βασιλιάς, αυτός δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Και πήγαινε με ένα πολύ πλάγιο τρόπο και άσχημο και κακό, μέχρι που ήρθε η ώρα και να έρθει σε πόλεμο με τον ίδιο του τον πατέρα. Δηλαδή μέσα στο ίδιο βασίλειο. Να διαχωρίζονται τώρα οι στρατηγοί, οι στρατιώτες, ο λαός. Να διαχωρίζεται. Πού? Μέσα στο ίδιο βασίλειο. Για ποιο λόγο? Για τη θέση. Γιατί? Γιατί θεωρώ εγώ ότι ο Δαβίδ δεν είναι τώρα. Πάει. Τα ψωμιά του τελείωσαν. Το έχει πει ο Θεός αυτό, αδελφοί μου. Σου έχει πει, του είχε πει το Αβεσσαλόμ: «Πατέρα», αν πήγαινε με οδηγία Πνεύματος Αγίου, και να του πει: «Πατέρα, μέχρι εδώ. Τέλος». Δεν το είχε πει όμως. Γι' αυτό πήγαινε με ύπουλο τρόπο, αδελφοί μου. Ήξερε τι έκανε. Αλλά δεν υπολόγισε όμως ότι όλα αυτά είναι, τα βλέπει ο Θεός. Υπολόγισε ότι τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Και τελικά, αδελφοί μου, επειδή ο βασιλιάς ο Δαβίδ αγαπούσε, τον αγαπούσε το γιο του, άκουγε και τους παρακαλάγε: «Μην τον σκοτώσετε, σας παρακαλώ, αλληλούια». Αυτός είναι ο ποιμένας. Αυτός είναι ο ποιμένας. Αυτός είναι ο ποιμένας που τρώει τις μαχαιριές πισόπλατα και λέει: «Δεν πειράζει, αλληλούια, δόξα στο Θεό». Και προσεύχεται: «Σας παρακαλώ, μην το πειράξετε το παιδί, το παιδί μου. Μην το σκοτώσετε, δεν πειράζει. Για πήγαινε πες, εναντιώνεται», του είπε. Πώς μπορούμε, και εναντιώθηκε με άντρες, με στρατό. Αλλά τελικά, αδελφοί μου, έγινε το θέλημα του Κυρίου. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Ποιος? Ο Αβεσσαλόμ. Δεν μπορούσε να πει και να διαχειριστεί αυτό το οποίο θα ήθελε μέσα στην καρδιά του. Μπορούσε. Αλλά ήθελε μέσα η καρδιά του. Αλλιώς συμπεριφερόταν όμως, αδελφοί μου. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Ποιος? Εμείς, οι μικρότεροι, βλέπουμε κάτι, άφησέ το. Μόνο προσευχή σου. Μη καταστρέφεις το έργο του Κυρίου, γιατί εσύ νομίζεις ότι τα βλέπεις όλα. Αλληλούια. Άφησε το Πνεύμα του Θεού, άφησε το Πνεύμα του Άγιο να κάνει το έργο μέσα στην προσωπική σου ζωή, μέσα στην οικογένειά σου, αλλά και μέσα στην εκκλησία αυτή. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Πρόσεξε. Μην τα βάλεις με το δούλο του Θεού. Μην τα βάζουμε με τους δούλους, αδελφοί μου. Αλληλούια. Γιατί αυτός έχει να κάνει με τον Θεό. Αυτός βάζει, αυτός κατεβάζει. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και έχουμε την ώρα μας, όλοι μας, αδελφοί μου. Όλοι έχουμε μία ώρα. Ξέρει ο Κύριος πότε.
Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίζω να εργάζομαι αυτό το έργο το οποίο μου έχει δώσει ο Κύριος. Μην το ξεχνάς αυτό. Μην κοιτάς άλλα πράγματα. Μην νομίζεις ότι αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Κάνεις μεγάλο λάθος. Και κάνουμε πολλές φορές μεγάλο λάθος. Τα επιτρέπει ο Θεός για να σου δώσει ένα μεγάλο μάθημα. Αλληλούια. Γιατί ξέρετε τι μου έρχεται τώρα. Ο Αρών μαζί με τη Μαριά, ενώ είδαν τα θαύματα που έκανε ο Μωυσής, και ήταν και αυτοί συγγενείς, αδέρφια, αδέρφια. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, αδελφοί μου. Τι να πω. Ελάλησε η Μαριά μου, λέει, και ο Αρών εναντίον του Μωυσέως. Μαριά μου, Αρών, στον αδελφό σου, σε αυτόν που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί και έβγαλε το λαό έξω με τέτοια δύναμη. Με τέτοια δύναμη. Και εσύ τώρα κάθεσαι γιατί παρατηρείς και δεν σου φτάνει αυτό το έργο που σου έχει δώσει να παίζεις με τον Τέφη. Αυτό έκανε η Μαρία. Και ήταν δίπλα συνέχεια στο Μωυσή. Και ο Αρών. Εξουσία. Μεγάλες εξουσίες. Δεν σου αρέσει αυτό το οποίο σου έχει δώσει ο Κύριος. Δεν χαίρεσαι. Όπως αδερφοί μου ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών. Ξέρετε αδερφοί τη θέση τους είχε δώσει ποιος? Ο Μωυσής. Ποιος τους έδωσε αυτές τις θέσεις στα αδέρφια του, στη Μαρία μου και στον Άρον? Ο Μωυσής. Ποιος έδωσε όλες αυτές εδώ τις θέσεις? Ο αδερφός ο Γιώργος. Ο αδερφός ο Γιώργος έκανε πρεσβύτερο, ο αδερφός ο Γιώργος σε δίδαξε, ο αδερφός ο Γιώργος σου σε δίδαξε πώς να εργάζεσαι, πώς να πλησιάζεις τις ψυχές, πώς να προστατέψεις τον εαυτό σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, όλα αυτά. Ποιος, λέμε τώρα έτσι. Μπορώ εγώ τώρα να εναντιωθώ στον αδερφό τον Γιώργο? Ένα παράδειγμα φέρνω, συγγνώμη έτσι, τυχαίο είναι, δεν είναι ότι έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλήμονό μας. Δεν είναι. Να εναντιωθώ τώρα εγώ στον ποιμένα μου. Δεν τα κάνεις καλά, αδερφοί. Άστε να τα κάνω εγώ καλύτερα. Αδερφοί μου, αυτό ακριβώς το λάθος έκαναν. Τι νομίζετε, θα τα αφήσει τα πράγματα ο Θεός ή το Πνεύμα το Άγιο έτσι? Θα πέσει φόβος Θεού. Και όχι μόνο αυτό, θα γίνει κακό στον εαυτό μου. Θα γίνει κακό που στη ζωή μου, θα γίνει κακό που στην οικογένειά μου. Θα την προστατεύσει την Εκκλησία ο Κύριος, δεν υπάρχει περίπτωση. 100% τις ψυχές οι οποίες είναι ειλικρινές και έχουν, ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπη και με αλήθεια με δίδαξε ώστε να απαρνηθώ τα πάντα μέσα από τον κόσμο και πλησίασα, οι ειλικρινείς θα ακολουθήσουν τον Μωυσή. Αλληλούια. Γιατί τους ξεχώρισε, αδελφοί μου. Γιατί όταν τώρα έγινε, ακούστε φοβερό, εστασίασαν λέει και σηκώθησαν εναντίον του Μωυσέως. Από ποιον? Από τρία άτομα, αδελφοί μου. Και παρέσυραν τώρα ένα ικανό πλήθος τώρα. Συγγνώμη, πέρασε η ώρα και δεν το πήρα. Τρία λεπτά. Εστασίασαν. Ξέρετε τι σοβαρό είναι αυτό? Να υπάρχει στασιασμός σε μια εταιρεία, σε μια δουλειά, σε μια εκκλησία, σε μια οικογένεια. Ξέρετε. Καταστροφή έρχεται. Και τώρα πού πάνε να εναντίον πού? Εναντίον στον Μωυσή. Σε κανέναν άλλον. Εναντίον στον άνθρωπο του Θεού. Γιατί? Γιατί ίσως τον είχαν δει μεγάλο, ε. Περάσει ηλικία. Η δύναμή όμως δεν ηλιωθεί, αδερφοί μου. Δεν έπεσε. Γιατί? Για την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Και πρέπει να εμπιστευτούμε το Πνεύμα του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί μου. Ξέρετε τι έγινε? Θα χωριστούμε, λέει. Και ήρθε η ώρα να χωριστούμε. Τι θέλετε? Όσοι είναι με τον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβυρών, από εδώ. Όσοι είναι μαζί μου, ας έρθουν από εδώ. Και θα δούμε τελικά με ποιον είναι ο Θεός.
Και ξέρετε, αδελφοί μου, τι έγινε. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κορέ, ακούσατε τώρα, ή η Λεβή, άκου, Ανδρέα, μικρόν πράγμα είναι τούτο εις εσένα, ότι εχώρισε εσένα ο Θεός από όλο το λαό, από τη συναγωγή του Ισραήλ, για να σε φέρει πλησίον αυτού, για να κάνετε υπηρεσία, να γίνεις δούλος, εργάτης, πρεσβύτερος στη σκηνή του Κυρίου, και να στέκεσαι μπροστά στη συναγωγή και να υπηρετείς αυτούς. Μικρό είναι. Και αφού σε έφερε πλησίον αυτού και πάντα στους αδελφούς σου, τους Ιούς Λεβί με τα σου, συζητείτε και την ιερατεία. Ούτω κάμνεις σύ και πάσα η συνοδεία σου, γιατί τους παρέσυρες. Ήτινες είστε συνηθισμένοι εναντίον του Κυρίου, και ο Αρών της είναι ώστε την αγωγίζει εναντίον αυτού. Και έστειλε ο Μωυσής να καλέσει τον Δαθάν των Αβυρών, τους Ιούς του Ελιάβ, και είπων, δεν ανεβαίνομεν, μικρόν είναι τούτο. Και βαρύθησε, λέει, ο Μωυσής φόδρα, και είπε προς τον Κύριον, μην επιβλέψεις εις την προσφορά αυτών, ουδένα όνον από αυτόν έλαβον, ουδέ έβλαψα την άεξ αυτών. Και έλαβον έκαστος το θυμιατήριον, έλαβον αυτά πυρ, επέδεσαν αυτά σε θυμιάματα, και είπε, και έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και είπε, «Ω Θεέ, Θεέ των πνευμάτων πάσης αρχός, εις άνθρωπος ημάτησε και θέλει οργιστεί, θέλεις οργιστεί εναντίον πάσης της συναγωγής». Και καθώς έγινε, ανεχώρησαν, και ως έπαυσε, λέει, λαλών, εσχίστη το έδαφος υποκάτω αυτών, η γη άνοιξε το στόμα αυτής και κατέπιαν αυτούς και τους οίκους αυτών και πάντα στους ανθρώπους του μετακορέ και πάσαν την περιουσίαν αυτών και κατέβησαν αυτοί και πάντα αυτών ζώντες εις τον Άδη, και η γη εκλείστη επάνωθεν αυτών και υφανίστησαν εκ μέσω της συναγωγής. Και πάσο Ισραήλ ο πέριξ αυτών έφυγον εις τη βοήν αυτών λέγοντες, μήπως καταπιεί και ημάς η γη, και πήρε εξήλθε παρά Κυρίου και κατέφαγε τους 250 άνδρας, τους προσφέροντας το θυμίωμα, θυμίαμα. Αλληλούια. Αδελφοί μου, αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάλαβαν τη θέση τους, όπως με τον Απόστολο Παύλο στους Κορινθίους, και δεν τον υπολόγισαν πλέον για εργάτη, ούτε για Απόστολο, ούτε για τίποτα. Εάν ο άνθρωπος τώρα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, τότε η οργή του Θεού θα έρθει επάνω μας. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μετανοήσαμε, αδελφιά μου. Και πρέπει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε πίσω. Και να σας πω κάτι. Κάποτε είχα κρίνει και εγώ δούλους και εργάτες, και δεν βγάζω τη θέση μου απ' έξω, αδελφοί μου. Έχω κρίνει εργάτες, δούλους, με αυτή τη τιμωρία που έχω μέσα στο μυαλό μου, αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι μου δίδαξαν το λόγο του Κυρίου. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και πρέπει να σεβαστώ ποιος είναι αλάνθαστος. Ποιος δεν κάνει λάθη στο έργο, αδελφοί μου? Ποιος, πες μου? Όλοι μας. Όποιος εργάζεται κάνει λάθη. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, να σας αυξήσει, και εμένα πρώτα να σταματήσω, αδελφοί μου, να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είμαι ένας εργάτης έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Αμήν. Και συγγνώμη για την ώρα. Αμήν.